χθεσινά λοιπόν μετά το αποτέλεσμα της περασμένης Κυριακής που οι πολίτες αντιστάθηκαν στην πρόταση διαχειριστικής λογικής που τόσο έντονα προβλήθηκε, που οι πολίτες υπερασπίστηκαν σε ένα μεγάλο ποσοστό τους τον σχεδιασμό του αύριο, που θα έχουμε μια εβδομάδα ολόκληρη να σκεφτούμε, να είμαστε απέναντι στους αυτούς μας, να σκεφτούμε και να απαντήσουμε στο δίλημα. Γιατί είναι δίλημα? Τελικά, ποια πόλη θέλουμε? Πώς την θέλουμε? Πώς την εννοιόμαστε? Σε ποιον θα την εμπιστευτούμε? Ποιος θέλουμε να αποτυπώσει πάνω της τα όνειρά μας? Ποιος πιστεύουμε ότι μπορεί να διαχειριστεί την διεθνή εικόνα της καλύτερα? Ποιος μπορεί τελικά να συνεχίσει να την αναδεικνύει? Ποιος θέλουμε να τη φτιάξει καλύτερη για τα παιδιά μας? Ποιος θέλουμε να την κάνει ακόμα πιο γνωστή στον κόσμο? Ποιος? Είμαι σίγουρος ότι όλοι μαζί τελικά θα αποφασίσουμε να υπερασπιστούμε αυτά που έχουμε, τις κατακτήσεις μας. Αυτά που μαζί κατακτήσαμε. Να υπερασπιστούμε το σεβασμό στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Να υπερασπιστούμε το δικαίωμα του πολίτη να συμμετέχει. Το δικαίωμα των πολιτών να γκρινιάζουν. Να υπερασπιστούμε το δικαίωμά μας να ονειρευόμαστε μια πόλη πιο ανθρώπινη, πιο όμορφη. Να τη ζούμε όμως. Να ζούμε τη συμπαράσταση στον συνάνθρωπό μας. Και να το απολαμβάνουμε. Και είμαι σίγουρος πως όλοι μαζί αυτό που θα αποφασίσουμε είναι ένα. Όλοι μαζί. Με μεγάλη πλειοψηφία. Πως μαζί πρέπει να συνεχίσουμε. Μόνο η αγάπη μπορεί δίκαια στον άνθρωπο να σταθεί.